Πάμε να δούμε τι γίνεται στην αυλαγορά, τι γίνεται στον κλάδο της ναυτιλίας, πώς κινούνται τα πράγματα σε μια εποχή που ολάνε και πληθαίνουν οι αρνητικές κατά βάση ειδήσεις για τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη. Η κυρία Μαρία Μπερτζελέτου, αναλήτρια του μεσητικού οίκου αγοραπολισίας πλοίων Golden Destiny, είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Μπερτζελέτου. Καλό σας μεσημέρι. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μέσα στον Ιούνιο. Φαντάζομαι ωστόσο ότι δεν ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς. Όχι, δεν ξεκίνησε πολύ θετικά η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, καθώς έχουμε πάλι απεσιόδοξες εκτιμήσεις για την κινέζικη οικονομία, για το δίκτυο μεταποίησης. Δημιουργούνται λίγο αντιφατικά συναισθήματα, γιατί σύμφωνα με το δίκτυο μεταποίησης από την HSBC, σημειώνει πτώση σε 49,2 μονάδες, για πρώτη φορά που υποδηλώνει συρρήκνωση για τη μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, κάτι που φοβόμασταν και δεν θέλαμε να το δούμε. Τη δεύτερη προς το παρόν, Και από την άλλη πλευρά έχουμε επίσημα στοιχεία από την κυβέρνηση της Κίνας που δείχνει ότι ο δείκτης μεταποίησης παραμένει ακόμη πάνω από 50 και μάλιστα σημείωσε μια ελάχιστη αύξηση σε 50,8 μονάδες από 50,6 τον Απρίλιο. Τώρα έχουμε και μια εκτίμηση από τη Moody's για την πορεία της μακροπρόθεσμα, μέσω μακροπρόθεσμα για την πορεία της κινέζικης οικονομίας, μάλλον αισιόδοξη. Μάλλον αισιόδοξη και κινείται και στα πλαίσια του στόχου της κυβέρνησης από την Κίνα και η αλήθεια είναι ότι δεν μας εκπλήσει, είναι στα επιθυμητά και αποδεχόμενα όρια ανάπτυξης και αυτό που ελπίζουμε όλοι ότι θα γίνει για ένα σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 7-8% μέχρι και το τέλος του 2017. Για να δούμε. Αρκετοί αναλυτές πάντως έσπευσαν να πούν ότι πρόκειται για υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις. Ο χρόνος θα δείξει. Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα μας εξηγούσατε κι εσείς, κυρία Μπερτζελέτου, πόσο μεγάλο ρόλο για την πορεία της ναυλαγοράς παίζουν εκτός από τις μεγάλες οικονομίες, τις υφιστάμενες, παγιωμένες μεγάλες οικονομίες και λεγόμενες αναδυόμενες αγορές, με έμφαση σε χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδία. Φαίνεται ωστόσο ότι και εκεί τα πράγματα δεν πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά. Όχι, δεν πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά, καθώς τελευταία στοιχεία του Μαΐου δείχνουν ότι ο δείκτης μεταποίησης και στις άλλες μεγαλύτερες αναβιώμενες οικονομικές δυνάμεις παραμένει κοντά στο 50, αλλά φλερτάρει να πέσει χαμηλότερα από το 50 και να δηλώσει συρρήκνωση. Ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει σταθερά όλο να φλερτάρει γύρω από το 50. Και αν πούμε ότι το τελευταίο μας καταφύγιο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί πια τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μπορεί να φαίνεται να πηγαίνουν λίγο καλύτερα τον τελευταίο καιρό. Θα μας τα πείτε εσείς πιο συγκεκριμένα. Ωστόσο, είναι σαφές ότι η ηφαισιακή τροχιά στην οποία κινείται η ευρωπαϊκή οικογένεια θα παραμείνει τέτοια για αρκετό καιρό ακόμη. Ναι, φαίνεται ότι μέχρι και το τέλος του 2013 η ύφεση θα παραμείνει στην Ευρωζώνη. Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, ύστερα από την τελευταία δημοσίευση στοιχείων του δίκτυου μεταποίησης που υποδήλωσε μια άνοδο σε 48,3 από 46,7 τον Απρίλιο, ωστόσο χαμηλά κάτω από 50. Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα έρχεται τώρα να δηλώσει και να υποστηρίξει ότι όλη αυτή η ύφεση στην Ευρωζώνη έχει αρχίσει πια να εξομαλύνεται και από το τέλος του 2013 ελπίσουμε ότι θα μπούμε σε μια τροχιά ανάπτυξης, όπως είπατε κι εσείς. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν έχει επηρεάσει ακόμη θετικά την αυλαγορά των εμπορευματοκιβωτίων, γιατί η ύφεση στην Ευρωζώνη παραμένει ακόμη βαθιά και οι ναύλοι στη διαδρομή Ασία-Ευρώπη σημειώνουν ξανά συνεχόμενη πτώση και αυτή την εβδομάδα, χωρίς κανένα σημάδι ανόδου. Και οι διαδρομές και προς την Αμερική, από εκεί που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα να έχουμε μια μικρή τάση επανόρθωσης, είδαμε ξανά διόρθωση προς τα κάτω. Λοιπόν, είναι συγκλονιστικό το στοιχείο σε ποσοστό, δηλαδή αποτυπωμένο, όπως το δίνετε και εσείς στην εβδομαδιαία σας ενημερωτική ανάλυση στο σημείωμα της Golden Destiny. Μιλάμε πια για πτώση που σε αιτήσια βάση ξεπερνά το 64%, έτσι. Ναι, είναι πολύ σημαντική η διόρθωση προς τα κάτω και η αλήθεια είναι ότι δεν την περιμέναμε να είναι τόσο σημαντική η ετήσια πτώση, γιατί και από την προηγούμενη χρονιά η ναυλαγορά των εμπορευματοκιβωτίων μας είχε ενθουσιάσει ευχάριστα
Και ελπίζαμε ότι δεν θα βιώσει ξανά τόσο άσχημες στιγμές το 2013. Λοιπόν, εσείς επισημαίνετε παγίως ότι ένας τρόπος να αλλάξει η εικόνα της ναυλαγοράς με δεδομένο το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον είναι να αλλάξουν οι επιλογές των ναυτιλιακών παικτών, υπό την έννοια θα πρέπει να προχωρήσουν οι διαλύσεις των πλοίων και να περιοριστούν οι νέες ναυπηγήσεις. Αυτό συμβαίνει, κυρία Μπαρτζελέτου. Το παράδοξο είναι ότι οι 5 μήνες της φετινής χρονιάς έχουν χαρακτηριστεί και από σημαντική μείωση διαλύσεων, αλλά και από σημαντική αύξηση στον αριθμό των νέων παραγγελιών. Συνολικά σημειώνεται 22% μείωση στον αριθμό διαλύσεων, έναντι 54% αύξηση στον αριθμό των νέων παραγγελιών. Και ένα ερώτημα εύλογο που τίθεται, το θέτετε κι εσείς, το καταλαβαίνει κι ένας άνθρωπος με τον κοινό νου, χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις περί την ναυτιλία, είναι με τι θα γεμίσουν αυτά τα νέα πλοία όταν παραδοθούν. Να δούμε λίγο τι έκανε και ο BDI, ο Baltic Dry Index. Πάντα περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολλούς μήνες, να τον δούμε να φλερτάρει με τις 1000 μονάδες, εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και για αυτήν την εβδομάδα. Ναι, ο Ιούνιος δεν ξεκίνησε καθόλου δυναμικά. Έχει πέσει σχεδόν στις 800 μονάδες, φλερτάρει να πέσει πιο κάτω από τις 800. Ελπίζουμε να κρατήσει αντίσταση, να μην δούμε την επόμενη εβδομάδα να πέφτει κάτω από τις 800 μονάδες, γιατί εκεί θα αρχίσουμε να ανησυχούμε πιο έντονα για την πορεία της ναυλαγοράς κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου. Και αυτή η σημαντική ύφεση που έχουμε δει στο γενικό δίκτυο, το Baltic Dry Index, οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στο μέγεθος Panamax, που είναι το αμέσως μικρότερο μέγεθος από το μεγαλύτερο του Capesize, γιατί σημειώθηκε μείωση 31% κατά τη διάρκεια του Μαΐου στα επίπεδα του δίκτυου σε σχέση με τον Απρίλιο. Και από την άλλη πλευρά, στο μέγεθος Capesize, αυτό που θέλουμε να πούμε ότι η ύφεση παραμένει σταθερή, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια ήπια αύξηση από τα επίπεδα του Απριλίου, 8%. Κυρία Μπερτζελέτου, σας ευχαριστώ πολύ. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει η εικόνα το δεύτερο εξάμηνο του 2013. Έχει ξεκινήσει με καλές προσδοκίες το έτος, δεν επιβεβαιώνονται στο πρώτο του μισό. Σας ευχαριστώ πολύ.